Παρακολουθήσουν ένα έδρα. Ναι, έντρωσα από γι' αυτό. Δεν ήμασταν δυο, γυρνάμε πριν. Και δημοτική κοινότητα. Είσαι καλό. Θα βγει. Θα βγουν έξω. Το βίο εξακλείσμα στο εξαθλίο και στη φτώχεια. Δεν φτάνουν μόνο αυτά, δεν φτάνουν τα χαράξα που έχουμε. Στι δύο τρει στον εργάσιο όλα αυτά έρχεται και το καινούργιο φορολογικό τέτοιο που να κρατάμε βιβλία, μέλλον να κρατάμε βιβλία και να πληρώνουμε φόρο από το πρώτο ευρώ. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι άδικο, εμεί ζητάμε αφορολόγητο 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, όχι μόνο για του απρότε, αλλά για κάθε λαϊκή οικογένεια και ζητάμε από εσά να γεννηθεί την κυβέρνηση, το διαφανούμε και να πάρει πίσω το νομοσχέδιο αυτό. Εντάξει, εμείς θα διαβάσουμε στην εκδοχή τα αιτήματά μας. Ειδικά, ό,τι αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων, εμείς θα το πράξουμε ως δίκης. Λοιπόν, κ. Προκόπος Αθανάσιος, βλέπω εδώ ότι η αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥ που κατέφθασαν δύο ανακοινώσεις. Εντάξει, εγώ θα τις διαβάσω στο Υπουργείο και είμαστε εδώ, επιλούμε τις αποφάσεις της διοίκησης, τις αποφάσεις της Υπουργείου των Ελλήνων, από εκεί και πέρα να αποφασιστεί κάτι γενικότερο. Κάτι διαφορετικό, αλλά τέλος πάντων επίσης πάλι θα είμαστε εδώ να εκτελέσουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου. Μια παράσταση, μια επιτροπή της ΠΑΣΥ για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες, τους μικρομεσαίους αγρότες. Φυσικά η καινούργια χρονιά ξεκίνησε με την άγρια επίθεση της πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια στους μικρομεσαίους αγρότες και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΥ. Εμείς ζητάμε αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα για τον κάθε αγρότη και για κάθε λαϊκή οικογένεια 40.000 ευρώ συν 5.000 για κάθε παιδί. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες όλη τη χώρα βρίσκονται σε κινητοποίηση. Εμείς εδώ πέρα στην Αρκαδία πραγματοποιούμε συσκέψεις και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα παραπέρα. Πρέπει να δικαιωθούν τα δικαιωθήματα του αγροτικού κόσμου. Πώς θα